Γεια χαρά. Ερώτηση. Σας έχει τύχει ποτέ, βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, να ιδιάσετε, να ζωχαδιαστείτε, να απογοητευτείτε, να κλείσετε τηλεόραση και να σηκώνετε να φύγετε και να παρατήσετε το παιχνίδι που είναι πολύ κρίσιμο. Να το παρατήσετε και να σηκώνετε να φύγετε. Εμένα μου τύχε χθες. Και αιτία, η Ισπανία. Τι ήταν αυτό το πράγμα. 1200 πάσεις άλλαξαν. Και ποτέ μπροστά η μπάλα. Ποτέ. Μόνο παράλληλα και πίσω. Ρε πίσω και παράλληλα. Παράλληλα και πίσω. Πίσω και παράλληλα. Τι στο διάλογο. Δεν είπαμε στην κυρία να χέσει και αυτή ξεχολιάστηκε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Εκτός αν το μάτς ήταν πεντάρι πιασμάν. Δεν το πιστεύω. Αλλά από την άλλη, η λογική λέει όταν σε μια διοργάνωση, η ανώτερη που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, είσαι Ισπανία και έχεις για στόχο όχι μόνο να προχωρήσεις, αλλά και να πάρεις και την κούπα. Θα πας την μπάλα και μπροστά. Εντάξει, η τακτική σου είναι οι πολλές πάσες. Αλλά θα πας την μπάλα και μπροστά. Θα ανοίξεις την άμυνα. Όχι πίσω-πίσω-πίσω. Όχι πίσω-πίσω-πίσω. Αδιανόητο αυτό που είναι στην Ισπανία. Ήταν δεμετικό. Και μια Ρωσία που είχε στηθεί πίσω. Είχε πει στο καβούκι της. Δεν κινδύνευσε. Τους περίμενε. Οι άλλοι γύρισαν την μπάλα πίσω. Πλάι, πλάι, πίσω. Αυτή η ιστορία γινόταν. Την μπάλα από την μπροστά. Πήρα το ένα και αντίο ζωή στα πέναλτι. Μια που απέναλτι. Αυτό ο Ντεχέα που τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Ακούστε μια στατιστική. Στα 4 μάτς που έδωσε η Ισπανία, στην εστία της πήγαν 7 σουτ. Στην εστία, όχι έξω από την εστία, στην εστία. 7 σουτ. Έφαγε τα 6. Από τα 7 που πήγαν στην εστία, τα 6 ήταν γκολ. Θα πω και σε αυτόν ότι είχα πει για κάποιον άλλο τερματοφύλακα. Δεν τυχαία, κρέμασε τα γάντια τερματοφύλακα. Πάρε γάντια κουζίνα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Ξεφτυλίστηκες. Και 2 μέρες πριν είχε γυρίσει στο Μουντιάλ, του είχε ανανεώσει η United το συμβόλαιο. Μουρίνιο, καταλαβαίνω πως θα αισθάνεσαι τώρα. Η Ρωσία μου θυμίζει την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία του Euro εννοώ. Την πάει τη δουλειά τώρα στην ισοπαλία και στα μπέναλτι. Και μια που από Πορτογαλία, για πείτε μου κάτι, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Αυτή που πήρε το Euro το 2016 ή αυτή που πήρε το Euro το 2004. Ερώτηση κάνω. Ξέρω ποια είναι η απάντησή σας. Συμφωνώ μαζί σας. Και τελικά την Πέμπτη πήραν και οι δύο τον μπούλο. Δεν ακούμπησαν την μπάλα και ο ένας και ο άλλος και το βράδυ αεροπλάνο και στην πατρίδα τους. Μόνο μην ξεχάσει η FIFA και η UEFA τα Χριστούγεννα να τους δώσει πάλι τη χρυσή μπάλα. Έλα πω, εντάξει, συνεχίζει να δώσει μια χρυσή μπάλα στα παιδιά ή στο Μέση ή στο Ρονάλντο. Δώσει μια χρυσή μπάλα, τα πήραν όλα. Το βραδινό παιχνίδι είχε σαν αυτό. Πολλοί κόσμος μπήκε στον κουβά με την Κροατία. Όλος ο κόσμος έπαιζε Κροατία. Έγινε το 1-1. Ήταν μια συμπαθητική ομάδα. Οι Κροάτες πιο ποιότητα, αλλά οι άλλοι πιο μαχητές. Πάντως, εδώ που έχει πάει το Μουντιάλ, υπάρχουν 2 φαβοροί, θεωρούμενα φαβοροί, και 3 outsiders. Ποια είναι τα φαβοροί? Η Βραζιλία και η Γαλλία. Η Γαλλία που παίζει με 3 κόφτες, Μαντουιντή, Καντέ και Μπογκμπά, και με 3 κυνηγούς, Ζιρού, Εμπαπέ και Γκρισμάν. Κόβω, προχωράω, κόβω, προχωράω. Είναι λοιπόν η Βραζιλία και η Γαλλία τα θεωρήματα φαβορή και από τις υπόλοιπες ομάδες ποιες είναι? Είναι το Βέλγιο που όπως είπαμε από το κέντρο και μπροστά είναι κίνδυνος θάνατος, πίσω έχει πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα μυστήριο που λέγεται Αγγλία και είναι και η Ουρουγουάη. Αν δεν παίξει ο Καβάνι όμως δύσκολα τα πράγματα με τη Γαλλία. Γαλλία-Ουρουγουάη είναι το μάτς. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, δεν βγάζει άκρη. Δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιο θα πάρει το Μουντιάλ, ποια ομάδα θα φτάσει στο τελικό. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω βγάζουν στο ίδιο τσουβάλι. Η Βραζιλία έχει μια φανέλα, η Γαλλία έχει πιτσιρικάδες που τρέχουν. Να δούμε. Τα λέμε την Τετάρτη. Για χαρά, ευχαριστώ.